εδώ. Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα στο Σύλλογο σε ό,τι εκδήλωση αυτός πραγματοποιεί. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ στο Διοικητικό μου Συμβούλιο, αλλά και τις δυο Προέδρους, τον Πρόεδρο της Εξήμου Λέσχης και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ευστάθιος Χωραφάς από την πατρίδα, τον κύριο Καγκελίδη. Παρουσία τους εδώ δείχνει ότι είμαστε μια γροθιά και προσπαθούμε όλοι για ένα κοινό σκοπό, που και αυτός είναι ο λόγος που γίνονται αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτό το τριήμερο στην πόλη της Νάουσας και στο όμορφο άρσος του Αγίου Νικολάου. Είναι η διάσωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρούπολης, ώστε αφού δεν έχουμε τη βοήθεια από κανένα φορέα και ούτε από το κράτος, θα προσπαθήσουμε πλέον όλοι οι σύλλογοι μαζί και με μπροστά την έψινο λέσχη να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και να δημιουργηθεί το μουσείο, γιατί το χρωστάμε στους προγόνους. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν εκδηλώσεις που τις συζητούσαμε εδώ και χρόνια. Φέτος αποφασίσαμε να τις πραγματοποιήσουμε και σε αυτό συντέλεσε και η ηθική βοήθεια που είχα και η παρόντριση από τους δύο παρευρισκόμενους Προέδρους, ότι ξεκινήστε σαν εξουσιαστές και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ξεκινάμε με ψηλά τον πήχη, γιατί αν δεν κάνεις εκδηλώσεις επιπέδου, σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να πετύχουν. Επίσης στόχος μας είναι και η ανάδειξη αυτού του όμορφου άλσους του Αγίου Νικολάου και να γίνει πανελληνίως γνωστό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο να τιμήσει αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί πέρα από ότι θα δει ένα φανταστικό τοπίο, θα περάσει με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως είναι η Πέλα Νικολαίδου, ο Νίκος Ζωηδάκης, ο Κουταχίδης, ο Χρυσιώπης ο Κώστας, ο Καραπαναγιωτίδης ο Κώστας, άλλα παιδιά ανερχόμενα εδώ από την περιοχή όπως ο Γιαννάκης ο Χωραφαΐδης, ο Καγκελίδης ο Παύλος, ο Ορβουλίδης ο Γιώργος, ο Μητρούλης, ο Καλούσης. Δηλαδή θα δούνε και θα ακούσουν όλα τα είδη από ποντιακό, αλλά εκεί που θα ακούσουν, θα ακούσουν την κριτική λύρα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την αρρωγή σε αυτήν την εκδήλωση και το Δήμο Νάουσας, και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι είναι δίπλα μας για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και το πίστεψε και πιστεύω θα το συνεχίσουμε για να γίνει θεσμός. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και κάποιους χορηγούς που στηρίζουν την όλη προσπάθειά μας, το χρυσό χορηγό μας που είναι η Sulfur Hellas, αλλά και όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας, όπως τους επαγγελματίες εδώ που μας φιλοξενούν σήμερα σε αυτόν τον όμορφο χώρο, γιατί αγκαλιάσανε αυτό που πάμε να κάνουμε. Ένας επιπλέον στόχος που έχουμε θέσει είναι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε με όλη αυτή την εκδήλωση και την τοπική αγορά της πόλης. Επίσης, θα ήθελα ειδικά, επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω και τη Μαρία για τη βοήθειά της στο όμορφο και λιτό σποτ που κάναμε, ώστε να αναδείξουμε τις λίρες της πηγές. Αυτά από εμάς και σας περιμένουμε να διασκεδάσετε και να περάσετε ένα ξένιαστο τρίμερο.
εκπρόσωπος της Παμπολιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Πατρίδας της Στάδιας Παραφάς. Το ξεκίνημα αυτών των εκδηλώσεων να είναι επιτυχημένο, όπως είναι όλες οι δραστηριότητες του... Πρόεδρε, λίγο πιο δυνατά για να ακούγεσαι. Όπως είναι όλες οι δραστηριότητες της Εξήνουλης της Νάουσας και μάλιστα εγώ πολλές φορές ανατριχιάζω όταν βλέπω το θέμα των παλέτων, το θέμα της οργάνωσης. Εγώ στην ζωή μου και ιδίως με τους συλλόγους, τους οποίους από την πλευρά μου βοηθώ και είναι γνωστό όλους τους συλλόγους όσο μπορώ με υλικοτεχνική υποδομή, το θέμα του βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης είναι από κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, είτε με τον ραδιομαραθώνιο που είχε γίνει, είτε με άλλες εκδηλώσεις που γίνονται και στο θέμα του αμφιθεάτρου ή και οτιδήποτε χρειάζεται, πάντα πρέπει να είμαστε δίπλα, γιατί αυτός ο θησαυρός είναι ανεκτήμητος. Αυτόν πρέπει να τον διατηρήσουμε, να τον προφυλάξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όταν κάποιοι ερχόντουσαν από τις αλλημόνιτες πατρίδες και δεν έπαιρναν μαζί τους το φαγητό και επιβαλούσαν μαζί τους βιβλία, τα οποία τα βιβλία αυτά είναι, όπως ανέφερα, ένας θησαυρός. Το θέμα είναι ότι πάντα η δύναμη είναι εν διενώση. Γι' αυτό προσπαθούμε με σωματεία εδώ του νομού να είμαστε ενωμένα, ώστε να πετυχαίνουμε ή δημιουργώντας και φεστιβάλ ή και οτιδήποτε, για να μπορούμε να πετυχαίνουμε στους στόχους. Αρχή βασικά πρέπει να είναι ο συναγωνισμός και φυσικά όχι ο ανταγωνισμός. Έτσι. Ο κάθε ένας, αν θέλει να μπορεί να συναγωνιστεί, είναι θεμητό. Αλλά οι ανταγωνισμοί, οι οποίοι παλαιότερα υπήρχαν, οι οποίοι εκλείπουν, βλέπω, το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι αυτό βοηθούν. Εγώ θα συγχαρώ την εξενολέση της Νάουσας. Ό,τι μπορώ και με θελοντισμό θα βοηθήσουμε. Αλλά εκείνο το οποίο, για να πω, δεν ξέρω, δεν ανέφερε ο πρόεδρος, γιατί συζητήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε μέσα στο φθινόπωρο όλοι οι σύλλογοι του νομού Ιμαδίας μία εκδήλωση μόνο και μόνο για τη βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης. Δηλαδή να βοηθήσουμε τα χρήματα τα οποία νομίζω ότι θα είναι μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση, η οποία μπορεί, δεν ξέρω αν γίνει αυτό το αποφασιστεί, αν γίνει στην Άωση, αν γίνει στη Βέργεια, για να περιλαμβάνει όλο το νομό, δηλαδή αν γίνει στον Αλιάκμονα ή οπουδήποτε αλλού, για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία και προσέλκυση κόσμου. Νομίζω ότι πέρα από αυτήν την εκδήλωση και όλες τις ενέργειες που κάνει η ΕΕ να σταθούμε αρρωγοί ώστε να γίνει αυτό το μουσείο, αυτή η βιβλιοθήκη όπως πρέπει και όπως άξιζε σε αυτούς τους προγόνους. Αυτά. Καλή επιτυχία είναι σε εκδηλώσεις που θα γίνει. Τελείωσε ο Αθώνης με τον προγραμματισμό που γίνεται αυτής της εκδήλωσης, όπως ανέφερε. Είτε στην κυρία που θα γίνει στην Άωσα από όλους τους συλλόγους για την υπόθεση της διαδίκης του διαδικουσίου. Τα συγχαρητήρια μου να δώσω στο σύλλογο της Άωσας και στον Κότσο Παλιάρη, γιατί αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε, όπως λένε πολλοί, λιχόντι ή μόνο για τον χώρο, ότι είμαστε προσφέρουμε στον πολιτισμό. Και με κάθε τέτοιες εκδηλώσεις, όλοι μαζί, όλα τα αποτελεστικά σωματεία, αυτό το κάνουμε πράξη. Σαν έπρεπε να λέει Κυβέριας, είμαστε δίπλα σε τέτοιες αποτελεστικές, γιατί και η Νάουσα, ο Σύλλογος της Νάουσας, ο Σύλλογος της Νάουσας, ασχολείται, έχει πάρα πολλά τμήματα. Παρακολούθησα το καλοκαίρι την βραδιά που είχαμε με το παλέτο. Γίνεται αξιόλογη δουλειά. Πλέον γίνεται και για πρώτη φορά, ξεκινάει οι εκδηλώσεις τέτοιες καλοκαίρι. Θα είμαστε δίπλα τους, σε οτιδήποτε και να γίνει, σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση πάνε να κάνουμε. Όλοι μαζί όμως από την αρχή σωματεία θα έχουμε ένα κοινό σκοπό. Την διάδοση και τη διατήρηση του πολιτισμού μας. Ευχαριστώ πολύ.